Χθες είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση χιλιάδων στη Νέα Σμύρνη. Ήταν απάντηση στην πολιτική τρομοκράτησης, στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, γιατί αυτά πάνε πακέτο. Η αστυνομική βία, η καταστολή, οι νόμοι που θωρακίζουν αυταρχικά αυτό το κράτος πάνε μαζί με την αντιλαϊκή πολιτική. Και η καταστολή αυτή και η όξη δεν αφορά μόνο τη Νέα Σμύρνη. Είχαμε επεισόδια στην Πανόρμου Σαμπελόκηπους, είχαμε στο Χαλάντρι. Είχαμε ένα θράσο στην προσπάθεια να ελέγξουν εγκλωβισμένους πολίτες που εδώ και ένα χρόνο είναι αντιμέτωποι με τις εγκληματικές ευθύνες διαχείρισης της κυβέρνησης. Λέει ο κύριος Μηταράκης για συνωστισμό. Να πάει να δει τα κάμπ χιλιάδες εξαθλιωμένους πρόσφυγες να είναι εγκλωβισμένοι. Να πάει να δει τα μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν έχει να γεννήσει, δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Σοφιανέ, να μην βγαίνει η αστυνομία να κάνει ελέγχους. Ακούτε κύριε Χασαπόπουλο. Μπορεί η αστυνομία να κάνει ελέγχους παίρνοντας υπόψη ότι έχει να κάνει με ένα λαό τον οποίο τον έχουν βάλει σε καραντίνα ένα χρόνο. Κύριε Σοφιανέ, η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ποια είναι για την πανδημία, για να καταλάβουμε. Η πρότασή μας, να σας πω, ναι, είναι αυτό που λέμε από την αρχή. Όταν έχουμε πόλεμο, κάνουμε επιτάξεις. 4.000 ιδιωτικές κλίνες στην Αθήνα παραμένουν να πληρώνονται ακριβά από το δημόσιο και από τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία. Γιατί κάναν τα νοσοκομεία μίας νόσου. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες κρεβάτια. Τι απαντάτε σε αυτούς? Να σας πω κάτι. Είναι έχουμε σωστό πόλεμο αυτό που λέτε για τις επιτάξεις. Ακούστε λίγο, κύριε Σοφιανέ. Αν έχουμε ακούστε πόλεμο. Λίγο. Αν όμως διαδίδεται η πανδημία και ο κορονοϊός με τέτοιες συγκεντρώσεις, όσες και να επιτάξουμε, κύριε, δεν θα μας φτάσουν. Κύριε Χασαπόπουλε, ακούστε τώρα. Εδώ να μιλάμε ειλικρινά. Αυτή η κυβέρνηση και στο πρώτο κύμα, αλλά ιδιαίτερα στο δεύτερο και τώρα στο τρίτο, έχει ευθύνες. Έχει εγκληματικές ευθύνες και ταυτόχρονα υλοποιεί μια πολιτική. Όταν υλοποιείς πολιτική, θα υπάρχει και αντίπαλη άποψη. Δεν θυμώνονται τα στόματα επειδή φοράμε μάσκες. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο ελληνικός λαός φοράει μάσκες, κρατάει αποστάσεις, δείχνει υπευθυνότητα. Δείτε πώς κυκλοφορούμε τα κύριε ξένια. Κύριε Σοφιανέ, εν μέσω πανδημίας είναι υπεύθυνο να καλούμε τον κόσμο να βγει στους δρόμους. Είναι υπευθυνότατο σήμερα στις 1 η ώρα το μεσημέρι, ναι, χιλιάδες φοιτητές και μαθητές να διαδηλώσουν για να ανοίξουν επιτέλους τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Γιατί αυτή η κυβέρνηση ευθύνεται και για τη μορφωτική υποβάθμιση αυτού του λαού. Ευθύνονται για τα τραύματα κοινωνικοποίησης, τα ψυχολογικά. Άρα να καταργήσουμε που έχουν και τα την επιτροπή. Μας, να σας πω, να καταργήσουμε και την επιτροπή λοιμοξιολόγων. Η επιτροπή και οι αποφάσεις που παίρνει κατά το δοκούν έχει αφήσει τους εργασιακούς χώρους οι οποίοι αυτό είναι λέμε, κύριε Σοφιανέ. Αυτό λέμε. Να αποφασίζουν τα κόμματα τι πρέπει να γίνει με την πανδημία. Τώρα, τα κόμματα έχουν τη δική τους ευθύνη και εμείς παίρνουμε τη δική μας ευθύνη και λέμε θέλετε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, έχουμε πρόβλημα με κλίνες, με μεθ, επιτάξτε τώρα επειδή έχουμε πόλεμο τον ιδιωτικό τομέα. Ελάτε, γιατί πρέπει να δεν κλείσουμε, μπορεί να, πρέπει να δεν κλείσουμε, μπορεί να ολοκληρώστε. Να βγάζουν εκατομμύρια κέρδη και ο λαός να πληρώνει σε συνθήκες πολέμου. Μάλιστα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει θα ανοίξουν τα νησιά το Μάιο, αλλά τα πανεπιστήμια ολοκληρώστε, θα κύριε Σοφιανέ, σας παρακαλώ πολύ. Θα ανοίξουν πρέπει τον να κλείσουμε. Σεπτέμβρη. Πρέπει να κλείσουμε. Να πάρουν μέτρα, να ανοίξουν τώρα οι χώροι της ευχαριστούμε εκπαίδευσης. Πολύ, κύριε Σοφιανέ. Δεν πάει άλλο με το λοκδάουν.